Σε αυτό το σημείο, κύριε Στικύριο, όπως είχα πει και στην αρχή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Μακάριο Παπαδόπουλο, πρόεδρο της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης, αλλά και αντιπρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είστε σήμερα στη γύρω τηλεόραση. Εγώ ευχαριστώ και ευελπιστώ να έχουμε έτσι ένα γόνιμο διάλογο, ο οποίος θα μπορέσει να διαφωτίσει διάφορα σημεία που αφορούν τα ζαχαροπλαστεία και όχι μόνο. Κύριε Παπαδόπουλε, εννοείται ότι στο δεύτερο κομμάτι της συνέντευξης θα μιλήσουμε και για έναν πιο ευχάριστο τόνο, μιας και γενικά η ζαχαροπλαστική στη ζωή μας έχει την έννοια της χαράς κυρίως, της απόλαυσης κτλ. Πριν πάμε όμως σε αυτό το κομμάτι, θέλω να δούμε τα κοινικά της σημερινής εποχής που ζούμε, να δούμε λίγο την πραγματικότητα και πώς τη βιώνετε εσείς μέσα από τα δικά σας μάτια, αλλά και οι αντίστοιχοι συνεργάτες σας, συνάδελφοί σας, μέσα από τη συντεχνία. Είστε ένας κλάδος ο οποίος παραμένεται ανοιχτός κατά τη διάρκεια της κρίσης, κατά τη διάρκεια μάλλον του δεύτερου lockdown και της κρίσης του κορονοϊού, και θα ήθελα να μου πείτε λίγο ποιες είναι οι επιπτώσεις που συναντάτε εσείς στον κλάδο σας. Ο κλάδος των ζαχαροπλαστείων έμεινε ανοιχτός και στο πρώτο και στο δεύτερο lockdown, ακριβώς γιατί έγινε κατανοητό από την πολιτεία ότι αποτελούμε όχι μονάχα ένα σημείο άντλησης τροφίμων, αλλά και κυρίως ψυχολογικής ανάτασης, όσο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ας μην ξεχνάμε ότι το γλυκό είναι η απόλαυση του φτωχού, αυτό που λέμε, διότι με πολύ λίγα ευρώ μπορεί ο καθένας να έχει τη δυνατότητα να απολαύσει ένα γλυκό στο σπίτι του και αυτό να αλλάξει λίγο την ψυχοδιάθεσή του, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτές τις μέρες με όλα αυτά που συμβαίνουν και με την οικονομία και την κοινωνία να ταλαιπωρείται από τον κορονοϊό και από τα αποτελέσματά του, χρειαζόμαστε όλοι κάποια στιγμή μία έτσι ψυχική ενθάρρυνση. Και δεν σας το κρύβω ότι από ομολογίες των καταναλωτών πραγματικά χαίρονται να μπαίνουν σε ένα ζαχαροπλαστείο όπου τα χρώματα είναι διαφορετικά, είναι γλυκά και είναι ίσως το λιγότερο που μπορούν σε άμεσο χρόνο να προσφέρουν στις οικογένειές τους. Κατά τα άλλα όμως, σίγουρα έχει επηρεάσει πάρα πολύ και τον δικό μας τον κλάδο. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η οικονομία είναι ένα σύνολο παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, που όταν ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό παραμένει ανενεργό, αυτό έχει επιρροή σε όλη την οικονομία και σε όλο το φάσμα της. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι και στα ζαχαροπλαστεία η κρίση αυτή ή αν θέλετε η νέα πραγματικότητα αυτή της οικονομίας έχει εμφανιστεί. Ας μην ξεχνάμε ότι τα ζαχαροπλαστεία είναι επιχειρήσεις της χαράς και της λύπης, και όσο με πιο πολύ κόσμο γιορτάζουμε ή πενθούμε αυτά τα δύο συναισθήματα, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει και ο κύκλος εργασιών μας. Όταν απ' την άλλη όλα αυτά περιορίζονται, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν αποτέλεσμα να περιορίζονται και ο δικός μας κύκλος εργασιών και κατά συνέπεια και ο κύκλος εργασιών όλων των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από μας. Γιατί σαν ζαχαροπλαστεία είμαστε από τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις που βρισκόμαστε στην πρώτη καταναλωτική γραμμή, έτσι. Είμαστε αυτοί που πρώτοι αντιλαμβάνονται την διαφορετική αντιμετώπιση των καταναλωτών ως προς τις αγορές. Πίσω από μας υπάρχουν πολλές εταιρείες που είτε μας προμηθεύουν με πρώτες ύλες, είτε είναι του πρωτογενούς, είτε είναι και του δευτερογενούς τομέα. Και καταλαβαίνετε πόσο αυτό το κύμα αμβλύνεται όταν το χτύπημα το δέχεται η πρώτη επιχείρηση. Άρα εννοείται ότι υπάρχουν ένα σύνολο κλάδων, όπως είναι και η οικονομία, ένας κύκλος εργασιών, τόσο από τον πρωτογενή, από τον δευτερογενή, που καταλήγουν σε εσάς, ούτως ώστε να τα πάρετε για να τα κάνετε γλυκά. Αυτό εννοείται. Και όσο λιγότερες είναι οι δικές μας οι δυνατότητες, τόσο μειώνονται και οι δυνατότητες στους άλλους κλάδους. Τους απλούς, που αφορούν πρώτες ύλες, σκεφτείτε στον πρωτογενή τομέα γάλα, ξηρή καρπή, αλεύρι. Πάμε στο δευτερογενή τομέα να μιλήσουμε για όλα τα προϊόντα που έρχονται και αυτά κυρίως από τον πρωτογενή αλλά σε μεταποίηση. Αλλά και απ' την άλλη φανταστείτε ότι μια επιχείρηση η οποία ακολουθεί έναν κανονικό κύκλο εργασιών θα σκεφτεί να κάνει μια ανακαίνιση, θα σκεφτεί να αγοράσει ένα καινούριο μηχάνημα.
όλα αυτά έχουν μείνει πίσω. Ο κόσμος αυτή την περίοδο επισκέπτεται τα ζαχαροπλαστεία, μιας και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι καλός ή κακός δεν είστε ένα είδος πρώτης ανάγκης. Αυτό που είχαμε πει και off the record προηγουμένως, ότι ο κόσμος όταν πεινάει θα φάει νερό να έχει λίγο ρύζι, όπως είπατε χαρακτηριστικά, και θα ζήσει. Η πάστα, για παράδειγμα, είναι ένα είδος σε εισαγωγικά πολυτελείας, είναι μια απόλαυση. Αυτή την περίοδο, με όλη την οικονομική χρειά που έχει αφήσει η κρίση του κορονοϊού, έρχεται ο κόσμος στα ζαχαροπλαστεία. Γι' αυτό και σας είπα προηγουμένως ότι είμαστε η απόλαυση του φτωχού. Είμαστε δηλαδή αυτό που ο καθένας θα ήθελε και θα μπορούσε να έχει στο τραπέζι του. Έρχονται. Έρχονται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι με το να μείνουμε ανοιχτοί και να προσφέρουμε πραγματικά, ειδικά δε στη Θεσσαλονίκη, την πόλη του γλυκού, το έχουμε πει χιλιάδες φορές αυτό το πράγμα, οι καταναλωτές έχουν και υψηλές απαιτήσεις και πραγματικά χαίρονται που τα ζαχαροπλαστεία μένουν ανοιχτά. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η σακούλα είναι μικρότερη. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και αυτό που έχουμε πει και σε όλους τους συναδέλφους είναι να φροντίσουν ώστε ο καταναλωτής να μείνει πολύ ικανοποιημένος και ως προς την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και ως προς τις τιμές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι στα ζαχαροπλαστεία δεν έχουν ανέβει τιμές, μολονότι δεν σας το κρύβω, τα τελευταία χρόνια είχαμε μια ιδιαίτερη αύξηση στις πρώτες ύλες και στο ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, φροντίζουμε όλοι να μην απογοητεύσουμε τον κόσμο μας και πάει σε άλλες αγορές. Διεκδικούμε λοιπόν την ύπαρξή μας στην καταναλωτική συνείδηση του κόσμου. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να μου πείτε τώρα, αντικειμενικά, υπήρχε κάποια διαφορετικότητα μετά από το τέλος των μνημονίων για τη χώρα μας? Θέλω να πω, όταν ο κύριος Τσίπρας παρέδωσε την κυβέρνηση στον κύριο Μητσοτάκη, μόλις είχαμε βγει ουσιαστικά από τα μνημόνια. Αυτό στο μεσοδιάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της εξόδου, να το πω έτσι, από τα μνημόνια μέχρι και στην κρίση του κορονοϊού, υπήρχε αύξηση στο τζίρο? Μιας και γνωρίζουμε ότι η ψυχολογία της αγοράς, η αγορά μάλλον, στηρίζεται κατά πάρα πολύ μεγάλο λόγο στην ψυχολογία. Θεωρούσατε ότι υπήρχε μια ανάταση εκείνη την περίοδο? Συμφωνούμε απόλυτα ότι η αγορά και η οικονομία είναι θέμα ψυχολογίας. Κάθε αλλαγή, ακριβώς αυτό προσδοκεί ο καθένας να φέρει. Μία αλλαγή στην οτροπία σκέψης, μία αλλαγή στη ζωή του, και νομίζω ότι αυτό φάνηκε στην αγορά ξεκάθαρα. Το 19 μπήκε με τους καλύτερους ιονούς και οφείλω να πω ότι το 20 ήταν πραγματικά η χρονιά που, ξεκινώντας το Γενάρη και το Φλεβάρι, οι ρυθμοί τρέχανε με αύξηση πάνω από το 10-15%. Ήταν ξεκάθαρο σε όλο το φάσμα της αγοράς και στα ακίνητα και στα βαριά πράγματα όπως είναι το αυτοκίνητο κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι στο δικό μας το κομμάτι, που δεν επηρεάζεται τόσο άμεσα με αυτές τις μεταβολές, ήταν εμφανές και στη δικιά μας τη δουλειά. Και οι ιονοί για το 2020 ήταν πραγματικά τέτοιοι που όλοι πιστεύαμε ότι το 20% θα ήταν το μήνυμο της αύξησης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεών μας. Κι όμως ήρθε η κρίση του κορονοϊού και άλλαξε, άρδινε τα δεδομένα. Σαν συντεχνία, σαν πρόεδρος της συντεχνίας κιόλας, εσείς το κινήσατε τη διαδικασία του ώστε να παραμείνουν ανοιχτά, ή ήταν μια κρατική απόφαση ευθύς εξ αρχής? Μαγικά δεν γίνεται τίποτα σε αυτή τη χώρα. Αυτό θέλω να το ξέρετε. Βεβαίως και η κυβέρνηση έδειξε την κατάλληλη δεκτικότητα στο να ακούσει το δικό μας αίρισμα, και όχι μόνο εμείς σαν συντεχνία εδώ, αλλά σαν ομοσπονδία στην Ελλάδα, στηρίξαμε ακριβώς το ότι δεν θα έπρεπε να κλείσουμε σε καμία περίπτωση. Θα γινόταν πολύ μονοδρομικός ο δρόμος και θα άλλαζε την καταναλωτική συνείδηση στις επόμενες μέρες. Σκεφτείτε ότι αν ήμασταν κλειστά και τα αρτοπία και τα ζαχαροπλαστεία της πόλης, τότε θα οδηγούμασταν, της πόλης και της χώρας βεβαίως, όχι μόνο της πόλης, τότε θα οδηγούμασταν σε συγκεκριμένες αγορές και θα έπρεπε ξανά ο κόσμος να ξαναμπεί στην διάθεση να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του. Μένοντας ανοιχτά, κρατήσαμε και ψηλά την ψυχολογία του κόσμου, γιατί έβλεπε μαγαζιά ανοιχτά. Ξέρετε, το έχουμε πει, τα κλειστά μαγαζιά με τα κλειστά φώτα δημιουργούν μια κακή διάθεση στον κόσμο. Δεν θέλει να κυκλοφορήσει, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Όπου βλέπεις φως, αυτό είναι σημαντικό και υπάρχει και η έννοια της ελπίδας μέσα.
Και τώρα θέλω να δούμε λίγο το ζήτημα ότι της διαφοράς, αν εντοπίζετε εσείς διαφορές μάλλον, μεταξύ του πρώτου lockdown και του δεύτερου lockdown. Θυμόμαστε όλοι ότι με τα 10-20 κρούσματα από 30 που μπορεί να έχει η χώρα, όλοι ήμασταν κλεισμένοι στα καβούκια μας, όλοι ήμασταν μέσα στο σπίτι. Σήμερα η εικόνα είναι διαφορετική. Αυτό το βλέπετε και εσείς από τα μαγαζιά σας, υπάρχει αυτή η εικόνα και στη δική σας αγορά, στο δικό σας κλάδο? Νομίζω ότι ο κόσμος υπακούει όταν αντιλαμβάνεται αυτό που του ζητά να κάνει, ότι έχει ένα στόχο. Θεωρώ ότι η κύρια διαφορά μεταξύ του πρώτου lockdown και του δεύτερου lockdown ήταν ότι είναι η χρονική περίοδος. Την πρώτη είχαμε να φύγουμε από τον χειμώνα και να πάμε σε μια καλή άνοιξη και σε ένα καλό καλοκαίρι, ενώ εδώ είχαμε να οδηγηθούμε από ένα εξαιρετικό καλοκαίρι σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, και αυτό εκ προημίου δημιουργεί δυσκολίες. Η δεύτερη μεγάλη πραγματικότητα ήταν ότι στο πρώτο lockdown τον κορονοϊό τον βλέπαμε θεωρητικά, δεν γνωρίζαμε δηλαδή αν υπάρχει. Στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι στο δεύτερο lockdown όλοι έχουμε έναν γνωστό που πραγματικά έχει αρρωστήσει και πραγματικά είχε πρόβλημα. Καταναλωτικά θα έλεγα ότι και οι δύο περίοδοι χαρακτηρίζονται από το εξής, και το λέω έτσι μέσα από τη δουλειά μας, αλλά νομίζω ότι είχαμε αύξηση πωλήσεων των παστών και μείωση πωλήσεων των τουρτών. Δηλαδή η τούρτα θέλει ένα οικογενειακό τραπέζι, θέλει έτσι πιο πολύ κόσμο, ενώ η πάστα είναι ένα ατομικό γλυκό. Δεν θα έλεγα ότι στο πρώτο ήταν πιο φοβισμένη και στο δεύτερο λιγότερο φοβισμένη. Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός, αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος δεν θέλει να μείνει στο σπίτι. Και βλέπουμε τις μέρες που είναι βροχερές και που κλείνονται αναγκαστικά, όπως το καταλαβαίνετε. Όμως ας μην ξεχνάμε και εμείς και οι τηλεθεατές σας, ότι στο πρώτο lockdown, εκεί που τελείωνε, άνοιγε και ο καιρός. Οπότε σιγά σιγά οδηγήθηκε ο κόσμος στην παραλία, σιγά σιγά άρχισε να περπατάει έξω κτλ. Αυτή τη στιγμή κληθήκαμε να μαζευτούμε στο σπίτι μας, έχοντας έναν εξαιρετικό καιρό. Πάντα λέμε στη δουλειά μας ότι 28 Οκτωβρίου αρχίζουν οι βροχές. Φέτος 28 Οκτωβρίου ήταν ένας εξαιρετικός καιρός, μια χαρά εξαιρετική Θεού. Ημέρα για βόλτα. Πόσο δύσκολο λοιπόν ήταν να κλειστούμε στο σπίτι. Ωστόσο, ο πραγματικός φόβος που οφείλεται στο γεγονός ότι είδαμε τον κορονοϊό να χτυπάει ή την πόρτα μας ή την πόρτα πραγματικά του γείτονα, κράτησε αρκετά τον κόσμο μέσα. Και ευελπιστώ να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε γρήγορα, γιατί όλοι θέλουμε κάτι να κάνουμε την επόμενη μέρα που να μας φέρει έτσι μια αλεγκρία, χρησιμοποιώντας έτσι έναν λατινικό όρο, μια χαρά. Γιατί ξέρετε, δεν είναι πολύ εύκολο να έχεις κλειστή επιχείρηση, να μην δουλεύεις, να κάθεσαι στο σπίτι, να έρχονται μόνο οι λογαριασμοί και να μην έχεις καμία ελπίδα στο να κάνεις κάτι την επόμενη μέρα. Αναφορικά τώρα με την κυβέρνηση, κύριε Παπαδόπουλε, πρόεδρε, πώς βλέπετε τα μέτρα τα οποία έχει λάβει? Τα θεωρείτε μάλλον ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, ουδέτερη ή αρνητική? Και επίσης, προφανώς και εσείς, φαντάζομαι, είστε και από τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί. Προφανώς, παίρνετε και εσείς θεωρητικά, σαν συντεχνία. Παίρνετε κάποιες βοήθειες, κάποια βοήθεια από το κράτος. Θεωρείτε ότι είναι σε καλή κατεύθυνση, είναι αρκετά ή θέλουν παραπάνω? Δεν θα κρίνω εγώ το έργο της κυβέρνησης, πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχω να συγκρίνω κάτι. Έτσι, το να κρίνουμε ένα πράγμα μονάχα χωρίς να βλέπουμε κάτι άλλο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η οικονομία, και μάλιστα η ιδιωτική οικονομία, έτσι, η ελεύθερη οικονομία, έχει πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τομέα της οικονομίας στη χώρα. Κυρίως οικονομικά. Ο ιδιωτικός τομέας έρχεται για ακόμα μια φορά να πληρώσει τα σπασμένα. Αυτό που σίγουρα παρακαλούμε την κυβέρνηση είναι να δοθούν άμεσα χρηματοδοτήσεις. Έχουν δοθεί, δυστυχώς όμως δεν είναι αρκετές. Και ξέρετε, το θέμα δεν είναι αν η κυβέρνηση μπορεί. Νομίζω ότι η έκκληση που πρέπει να κάνουμε είναι ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσα να δώσει ρευστότητα. Άμεσα. Όχι με υπόσχεση, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Το τάξιμο δεν στοιχίζει.
Το δόσιμο στοιχίζει. Πρέπει λοιπόν να δοθούν άμεσα χρήματα χωρίς προϋποθέσεις σε όλο τον ιδιωτικό τομέα. Είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις και οι κλάδοι οι οποίοι δεν έχουν θυγή, έως ελάχιστες. Μην ξεχνάμε ότι η ΚΑΒ που είχαν βγει ως πληττόμενοι τον Απρίλιο και που αυτοί λειτουργούν και μέχρι τώρα, ξεπερνούσαν το 95% των ΚΑΒ στην οικονομία. Της χρήσης γενικότερα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να μην βγαίνουν από την κυβέρνηση ΦΕΚ τα οποία έχουν πολλά μεμπτά στοιχεία, πια νομίζω ότι έχουν την εμπειρία και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα όλα αυτά τα πράγματα. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχει αυτό το ΦΕΚ που μιλάει για το πόσοι άνθρωποι μπορούν να βρίσκονται σε μια επιχείρηση 100 τετραγωνικών μέτρων. Και είναι κάτι μάλιστα που σαν Ομοσπονδία έχουμε στείλει σχετικό πριν από δύο μέρες. Δεν μπορεί όταν μια επιχείρηση έχει εργαζόμενους, έχει προμηθευτές, να εντάσσονται όλοι αυτοί. Και θα σας πω ένα κλασικό παράδειγμα. Μιλάει για 4 άτομα. Έρχεται όμως μια κυρία που είναι μονογονεϊκή οικογένεια και έχει 2 παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια δεν τα κάνει, θα τα αφήσει έξω από το κατάστημα. Θα μπει μόνο η κυρία μέσα. Και αν τα παιδάκια είναι 3 και 5 χρονών, πώς θα τα αφήσει έξω? Αν μπουν αυτοί οι 3 μέσα, αυτοί νοούνται ως 3 άτομα. Είναι λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, στο τέλος οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν διαφορά. Αυτό που θα σας πω είναι ότι ο κόσμος προσέχει. Ο κόσμος φοράει μάσκες, και αυτό το λέω έτσι γενικότερα, μιλάω για τους καταναλωτές που έρχονται τουλάχιστον στα κλειστά καταστήματα στα δικά μας. Δεν είναι εύκολο τα δικά μας προϊόντα να βγουν εκτός χώρου καταστήματος. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε τις τούρτες σε ένα τραπέζι και να τα βλέπουν όλοι στον ανοιχτό χώρο. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να τα λάβει όλα αυτά υπόψη, να κάνει πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, πιο εύκολα για τους επαγγελματίες και πιο απλά για τους καταναλωτές. Και οι καταναλωτές να μην φοβούνται να μπουν στα καταστήματα και οι επαγγελματίες να ξέρουν τι πραγματικά πρέπει να κάνουν. Γιατί όλα αυτά δημιουργούν διάφορες έτσι, διάφορα προβλήματα στην καταναλωτική συνείδηση. Αν κλείνουμε στις 8.30, αν κλείνουμε στις 9, αν κλείνουμε στις 10. Είναι ξεκάθαρο πια. Ευελπιστώ όμως ότι σύντομα με την έλευση του εμβολίου όλα αυτά θα αποτελούν ένα κακό παρελθόν. Μέχρι τότε στηρίζουμε και τηρούμε τα μέτρα που λέει η επίσημη πολιτεία, πάντα προσπαθώντας σαν κλάδι συνδικαλιστικά και σαν επιμελητήριο να δίνουμε στην πολιτεία τις απόψεις μας, γιατί η πολιτεία πρέπει να μας ακούσει. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι σε αυτή την κρίση μέσα η κλάδη, ο συνδικαλιστικός χώρος ήταν αυτός που κράτησε συμπαγή την ιδιωτική οικονομία και προσπαθούμε να δώσουμε πραγματικά το πνεύμα της αγοράς. Κύριε Παπαδόπουλε, ξέρετε, σας ακούω με πάρα πολύ προσοχή και στέκομαι στο σημείο που είπατε ότι θα θέλατε η κυβέρνηση, το κράτος, η πολιτεία να ρίξει και παραπάνω χρήμα στον ιδιωτικό τομέα. Και δεν μπορώ να μην ρωτήσω την άποψή σας σχετικά με τα 120 εκατομμύρια τα οποία έδωσε εν μέ νυχθή στην Aegean. Εννοείται ότι μιλάμε για έναν μεγάλο όμιλο επιχειρήσεων που απασχολεί εκατοντάδες εργαζομένους. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτά τα 120 εκατομμύρια, αν τα ρίχνε στην πραγματική οικονομία, σε τομείς οι οποίοι πραγματικά πλήττονται ταυτόχρονα και παράλληλα με το μεγάλο αερομεταφορέα, δεν θεωρείτε ότι θα είχε μια δυναμική διαφορετική στην πραγματική οικονομία, η οποία πονάει και πλήττεται, στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος έχει τα μύρια όσα προβλήματα και καλείται άλλη μια φορά να πληρώσει το μάρμαρο? Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χαιρόμαστε όταν ακούμε να δίνονται χρήματα στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι πόσα είναι αυτά τα χρήματα και πώς μοιράζονται. Εκείνο που είναι πολύπαθο είναι πάλι αυτό, θα χρησιμοποιήσω έναν αγγλικό όρο που μου αρέσει πάρα πολύ, το backbone of economy, είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Αυτή λοιπόν η ραχοκοκαλιά που είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, αυτή που απασχολεί πολύ λίγα άτομα από 0 έως 20 και που είναι πραγματικά, για να μην σας πω από 0 έως 50 δηλαδή, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη μικρή επιχείρηση είναι αυτή η οποία απασχολεί μέχρι και 500 άτομα. Μέχρι 300 νομίζω. Λοιπόν, αλλά μέχρι 500 είναι. Μετά από το 500 πάει στη μεσαία. Είναι μικρομεσαίες. Στην Ελλάδα είναι που μια επιχείρηση με 250 και 300 θεωρείται μεσαία επιχείρηση. Λοιπόν, αυτές οι μικρές επιχειρήσεις
θα πρέπει κάποια στιγμή να ενισχυθούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Ειλικρινά σας μιλώ, χαίρομαι που έδωσε 120 εκατομμύρια στην Aegean. Θα ήθελα να δώσει πολλαπλάσια στη μικρή επιχείρηση. Γιατί η δομή της ελληνικής οικονομίας είναι αυτή. Φανταστείτε ότι αν αύριο όλα ανήκανε σε 20, σε 30, σε 40 μεγάλους ομίλους, πόσο διαφορετική θα ήταν η αντιμετώπιση και των εργαζομένων, αλλά και των, σε εισαγωγικά η λέξη, μικροεπιχειρηματιών, οι οποίοι απλά δεν θα υπήρχαν και όλοι θα ζούσαμε. Εγώ εκείνο που θέλω να αλλάξει κάποια στιγμή, γιατί δεν ήθελα να τελειώσω τη λέξη ζούσαμε, γι' αυτό το άφησα κενό, είναι να μάθουμε ένα πράγμα. Όλοι όσοι εργαζόμαστε στην Ελλάδα, είτε είμαστε και είμαστε στον ιδιωτικό τομέα, δεν μας αρέσει να λειτουργούμε με επιδοματική πολιτική των κάποιων λίγων χρημάτων. Εμάς μας ενδιαφέρει να δουλεύουμε και με τη δουλειά μας, με την αξία μας, να μπορούμε να παίρνουμε, είτε είμαστε υπάλληλοι, είτε είμαστε εργοδότες, να παίρνουμε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Ούτε όμως πιστεύω ότι η επόμενη μέρα θα πρέπει να οδηγηθεί μόνο με οικονομικές έτσι, ενέσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι μια άμεση ρευστότητα πραγματικά για να κάνει επανεκκίνηση η οικονομία. Και από εκεί και πέρα γεροί να είμαστε, εδώ θα είμαστε να τα πούμε και είμαστε δίπλα στην πολιτεία, στην κάθε πολιτεία, έτσι δεν μας ενδιαφέρει εμάς ο κυβερνών, μας ενδιαφέρει η πολιτεία, όπου πραγματικά οι φορείς έχουν να προτείνουν ιδέες ώστε και η πολιτεία να δημιουργήσει να αποκτήσει μεγαλύτερη ρευστότητα, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας να επιζήσει. Την επόμενη μέρα που ο ιδιωτικός τομέας θα κλείσει, ο δημόσιος θα είναι απλά άχρηστος. Κύριε Παπαδόπουλε, πραγματικά είστε επιχειρήσεις εντάσσεως εργασίας. Το συζητήσαμε και προηγουμένως. Το θέμα είναι σήμερα πώς μπορεί να λειτουργήσουν αυτές οι επιχειρήσεις, μιας και γνωρίζουμε καλά ότι ένα ζαχαροπλαστείο δεν είναι μόνο η βιτρίνα και η κοπέλα που θα σου βάλει τα γλυκά, αλλά έχει από πίσω μια σειρά ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν για να τα φτιάξουν αυτά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είσαι στο 50% που λένε ότι θα έχω τηλεργασία από το σπίτι. Δεν μπορείς να φτιάξεις τον μπακλαβά ή το γαλακτομπούρεκο στο σπίτι σου και να το φέρεις στο ζαχαροπλαστείο. Άρα, πώς λειτουργείτε σήμερα? Πρώτα απ' όλα, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα. Μην ξεχνάτε, προηγουμένως μιλούσαμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα κύριο χαρακτηριστικό που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ότι γνωριζόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Είμαστε και αισθανόμαστε ότι είμαστε μια καλά οικογένεια. Και ο κόσμος σας ξέρει. Περνάμε πιο πολλές ώρες στην επιχείρηση παρά με την οικογένειά μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η υγεία όλων των εργαζόμενων σε εμάς και όχι μόνο. Και φυσικά και των ανθρώπων που μπαίνουν στις επιχειρήσεις μας, των καταναλωτών. Και αυτόν η ασφάλεια μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όσο δε για το πώς καταφέρνουμε σε αυτήν την νέα πραγματικότητα να λειτουργούμε, σας λέω ότι η τάση, μια και συζητούσαμε προηγουμένως για οικονομικά, η τάση για το 2020 θα ήταν και η αύξηση των θέσεων εργασίας που θα ξεπερνούσε σε πολλές επιχειρήσεις το 20-25%. Δυστυχώς, με τη νέα πραγματικότητα, αυτό το σε εισαγωγικά όνειρο, επιθυμία, εμείς θέλουμε τον κόσμο να δουλεύει, θέλουμε να έχουμε νέους ανθρώπους, θέλουμε νέοι άνθρωποι να γίνονται κοινωνοί των γνώσεών μας για να αποτελέσουν και την επόμενη γενιά. Ωστόσο, λυπούμε ότι και από τη γνώση που έχω και από τους υπόλοιπους συναδέλφους, αυτές οι νέες θέσεις δεν άνοιξαν ποτέ. Και επειδή πραγματικά αποτελούμε επιχειρήσεις εντάσσεως εργασίας με πολύ κόσμο στις επιχειρήσεις μας, κόσμος ο οποίος απ' την άλλη είναι ο καθημερινός μας γείτονας, είναι προφανώς οι φίλοι σας, οι συγγενείς σας, κάποιος είναι που εργάζεται σε ένα ζαχαροπλαστείο. Όλοι αυτοί σε μια βιομηχανική παραγωγή δεν θα είχαν θέσεις εργασίας. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και για να ολοκληρώσω σε αυτό το κομμάτι, θα σας πω ότι εμείς οι εργοδότες, γιατί ξέρετε, ο ρόλος αυτός του εργοδότη είναι πολύ δύσκολος, ήταν να βάλουμε όσο πιο βαθιά το χέρι μπορούσαμε στα προσωπικά μας χρήματα, στα χρήματα της επιχείρησης, για να μπορέσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους κάνουμε να νιώσουν λιγότερο ατυχείς από το αν δουλεύανε σε επιχειρήσεις που δεν είχαν καμία μείωση μισθού. Γιατί σκεφτείτε ένα πράγμα. Με τα μέτρα που έχει πάρει η επιχείρηση, ένας εργαζόμενος ο οποίος παίρνει 1.000 ευρώ
και ο οποίος μπαίνει σε αναστολή γιατί δεν υπάρχει όγκος εργασίας να τον απασχολήσουμε, καλείται να καλύψει τις ανάγκες του με 534. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα για μένα με ό,τι έχει υποθεί μέχρι τώρα και αυτό ίσως που δεν έχει γίνει και κατανοητό. Δεν σημαίνει ότι κάθομαι στο σπίτι και παίρνω 534. Δεν θέλει κανένας να κάθεται στο σπίτι. Ζωή με 1000. Θέλει τη ζωή που ακολουθεί με τα 1000 αυτή να συντηρήσει να κάνει. Και ξέρετε, δεν μιλάμε για κανένα μισθό ο οποίος είναι υπερβολικός. Για μένα θα έπρεπε ο μισθός του ιδιωτικού τομέα να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτό και μακάρι τεχνικά να υπήρχε όλη αυτή η βοήθεια από το κράτος, το οποίο να μην βλέπει τις μικρομεσαίες επιχείρησεις ως ένα καλό χώρο για να παίρνει και να απομιζά χρήματα, αλλά πραγματικά να τους βλέπει σαν ένα σημείο όπου η κοινωνία θα μπορεί να έχει ανθρώπους να δουλεύουν και που να έχουν την οικονομική δυνατότητα να συμμετάσχουν. Ξέρετε, σε ένα σχόλιο μου κάποια στιγμή στα διάφορα αυτά ηλεκτρονικά μέσα μίλησα λίγο για μια έτσι σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά κοινωνική αδικία μεταξύ ενός δημοσίου υπαλλήλου και ενός ιδιωτικού υπαλλήλου. Εγώ δεν είμαι υπέρ των κοινωνικών ισορροπιών και αυτοματισμών. Έτσι. Θεωρώ ότι ο καθένας επιλέγει να κάνει τη δουλειά που θέλει να κάνει. Ωστόσο, μου έγραψε κάποιος, ναι, αλλά ξέρεις, οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μειώθηκε ο μισθός τους μπορούν και ψωνίζουν από τα καταστήματά μας. Και του απήντησα ότι και ο δικός μου υπάλληλος θα ήθελε να έχει και αυτός την ίδια οικονομική δυνατότητα που είχε τον προηγούμενο μέσα μήνα, αλλά δυστυχώς από εκεί που έπρεπε να παίρνει το μισθό που έπρεπε να παίρνει, ξαφνικά παίρνει ένα επίδομα που είναι τα μισά από αυτά ή το 50% ή το 60%. Λοιπόν, εκεί για μένα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει η πολιτεία να δει πραγματικά τα πράγματα πώς έχουν και να βάλει πιο βαθιά το χέρι στις οικονομικές ενισχύσεις. Οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο κακές, υπάρχουν πολλές και οι περισσότερες είναι πάρα πολύ καλές. Αυτές τις καλές πρέπει πραγματικά να τις ενισχύσουμε. Και πρέπει να σταματήσει, αν θέλετε, και το κράτος να βλέπει τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον ελεύθερο επαγγελματία, να το βλέπει ως σε εισαγωγικά κλέφτη. Ξέρουμε ότι υπήρχε αυτή η νοοτροπία στο μυαλό πολλών. Αυτή την σκέψη, να ξέρετε ότι δεν συνεννώ και δεν συμφωνώ καθόλου. Ο ελεύθερος επαγγελματίας πραγματικά δίνει ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό στο κράτος, αποτελεί ένα μεγάλο σημείο άντλησης των οικονομικών χρημάτων και αν η πολιτεία του δείξει πίστη, να ξέρετε ότι και αυτός θα είναι ακόμα πιο πιστός. Στο φινάλε, ας μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια ελεύθερη και φιλελεύθερη οικονομία και σε μια τέτοια θα πρέπει να ζούμε, όπου ο καθένας θα πρέπει να κερδίζει και η πολιτεία από την πλευρά της θα πρέπει να εισπράττει αυτά τα οποία δίνει ανταποδοτικά. Αυτό ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω τώρα, Πρόεδρε, να πάμε στο ευχάριστο κομμάτι, μιας και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα σιγά-σιγά. Θέλω να μου πείτε, να μου δώσετε μια συμβουλές αγορών, μικρά tips, μικρές δηλαδή συμβουλές προς τους καταναλωτές, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να κάνουν το χριστουγεννιάτικο του τραπέζι οικονομικό, γιατί υπάρχει κρίση, καλός ή κακός, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά να είναι και γευστικό, να είναι και σωστό. Τι θα πρέπει να προσέξουν λοιπόν οι καταναλωτές όταν θα πάνε είτε στα καταστήματά σας, είτε σε μεγάλα πολυκαταστήματα για να ψωνίσουν για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι? Ας μιλήσουμε για τα γλυκά. Εγώ λοιπόν, μια και στα γλυκά μπορώ να σας πω, γιατί για όλα τα άλλα νομίζω ότι υπάρχουν οι αντίστοιχοι που θα μπορούν να δώσουν συμβουλές, θα έλεγα το εξής. Γιατί κάποιος πρέπει να προτιμήσει ένα ζαχαροπλαστείο από μια υπεραγορά μεγάλη, έτσι, όπου και εκεί πουλάνε κάποια προϊόντα και τα οποία ο καθένας μπορεί να κρίνει τις τιμές. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι σε ένα ζαχαροπλαστείο μπορεί πρώτα απ' όλα, και αυτό είναι το α, να δοκιμάσει αυτό που θέλει να αγοράσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάποιος και να επισκεφθεί ένα ζαχαροπλαστείο και να ζητήσει να πάρει να δοκιμάσει έναν κουραμπιέ ή ένα μελομακάρονο. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συνάδελφοι θα του το προσφέρουν με χαρά, γιατί ξέρουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα τον πείσουν ότι το προϊόν τους είναι εξαιρετικό. Αυτό δυστυχώς στην υπεραγορά δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να ανοίξει ένα κουτί συσκευασμένο και να δοκιμάσει μέσα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι σε εμάς αγοράζει ένα προϊόν που μπορεί να το δει ότι και σαν τεμάχια συμφέρει σε σχέση με αγορές από συσκευασμένα προϊόντα κλειστά, στα οποία δεν ξέρουμε μέσα στο συνολικό βάρος που λένε
πώς είναι οι κουραμπιέδες και πώς είναι η άχνη ζάχαρη. Το τρίτο και που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ο ζαχαροπλάστης είναι πάντα εκεί για να προσφέρει ένα γλυκό φρέσκο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι ένα γλυκό το οποίο συσκευάστηκε και φτιάχτηκε πριν από κάποιους μήνες για να κοσμήσει τα ράφια των υπεραγορών. Εμείς πουλάμε ένα φρέσκο προϊόν και θα έλεγα ότι ειδικά στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πολύ τυχεροί οι καταναλωτές οι οποίοι μπορούν και απολαμβάνουν την καλύτερη ποιότητα των γλυκών που μπορεί να συναντήσει κανείς στην Ευρώπη, θα έλεγα. Και μάλιστα, μια και το συζητάμε, να σας πω ότι με χαρά βλέπω ότι στις προθήκες των ζαχαροπλαστείων υπάρχουν γλυκά που γίνεται ένα πάντρεμα και της Ανατολής και της Δύσης. Θα βρούμε λοιπόν εξαιρετικά προϊόντα που η καταγωγή τους είναι από άλλες χώρες, αλλά η παραγωγή τους βρίσκεται στην Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε τώρα και για τους καταναλωτές οι οποίοι θα επιλέξουν να φτιάξουν μόνοι τους τα χριστουγεννιάτικα γλυκά, όπως είναι τα μελομακάρονα και οι παραδοσιακοί κουραμπιέδες. Τι συμβουλή θα δώσετε εσείς ως ζαχαροπλάστης, έχετε φοράτε και τη στολή σας σήμερα, για να τα κάνουν λίγο πιο νόστιμα από ό,τι είναι συνήθως? Είναι ωραίο πράγμα οι νοικοκυρές να ασχολούνται με τα γλυκά. Γιατί όταν τα φτιάχνουν στο σπίτι, αντιλαμβάνονται και τον κόπο και την γνώση που χρειάζεται για να φτιάξει κανείς και έτσι εκτιμούν περισσότερο τον ζαχαροπλάστη της γειτονιάς τους. Αν μου επιτρέπετε, μιλάμε για τα ζαχαροπλαστεία, ότι η ζαχαροπλαστική είναι χημεία, ενώ το μαγείρεμα δεν είναι χημεία. Όχι, το μαγείρεμα είναι φυσική. Ακριβώς, μιλάμε με γραμμάρια, μιλάμε με χιλιοστά κτλ. Άρα, υπάρχει κάποιο μυστικό στις συνταγές ή πρέπει να τηρούμε το βιβλίο, ας πούμε, τη συνταγή κατά γράμμα? Ωραία. Πια μέσα από το ίντερνετ έχουν κατακλειστεί, νομίζω, οι σελίδες με διάφορες συνταγές. Το πρώτο πράγμα, λοιπόν, που κάνει κανείς και πρέπει να ασχοληθεί για να φτιάξει είναι να έχει αγάπη και διάθεση για να φτιάξει αυτό που θέλει να κάνει. Αν δεν έχει αγάπη και διάθεση και ένα γάλα να θέλει να ζεστάνει, και αυτό δεν θα το κάνει καλό, θα το κάψει. Η ζαχαροπλαστική είναι μια ιδιαίτερη τέχνη και το λέω το τέχνη, γι' αυτό και εμάς ο σύνδεσμός μας, ο σύλλογός μας είναι συντεχνία, έτσι, είναι βαρύγδουπος και προέρχεται από το παρελθόν όπου οι τεχνίτες μαζευόντουσαν και ενωνόντουσαν σε μια ομάδα. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι η ζαχαροπλαστική έχει έναν βαθμό δυσκολίας λίγο μεγαλύτερο από τη μαγειρική, η οποία και αυτή βέβαια έχει τα τελευταία χρόνια αρκετά προοδεύσει και εξελιχθεί, το εξελιχθεί είναι πιο σωστό, αλλά η ζαχαροπλαστική ήταν πάντα δύσκολη. Ξέρετε, στο πρώτο lockdown υπήρξε ένας μεγάλος πειραματισμός από τον κόσμο, ο οποίος έμενε στο σπίτι και ήθελε να φτιάξει ένα τσουρέκι μόνος του και πήγε και κατέκλυσε τις αγορές και πήρε τις μαγιές και κάποια στιγμή υπήρχε και μια έτσι τύπης έλλειψη. Έχω την αίσθηση ότι στο δεύτερο lockdown μάθανε. Και επειδή μάθανε, θα προτιμήσουν ξανά να έρθουν στα ζαχαροπλαστεία. Ωστόσο, πάντα βασικοί κανόνες. Αγάπη για αυτό που φτιάχνουμε, εξαιρετική πρώτη ύλη και γνώση του τι θέλουμε να φτιάξουμε. Είναι εύκολα κάποια πράγματα. Ένα tip που δίνω στους δικούς μου καταναλωτές είναι ότι όποτε θέλουν, αυτό που αξίζει τον κόπο είναι να πάνε σε ένα ζαχαροπλαστή της γειτονιάς, αν θέλουν και αν τους το κάνει, που νομίζω ότι θα το δώσει ο ζαχαροπλάστης αν μπορεί, να πάρουν ένα κιλό ζύμη κουραμπιέ και να κάτσουν στο σπίτι να πλάσουν μικρά σχέδια με τα παιδιά τους και να τα βάλουν να τα ψήσουν. Δεν χρειάζεται να μπουν στη διαδικασία του να τα ανακατέψουν μόνοι τους, γιατί μπορεί να μην έχουν μίξερ, μπορεί να μην έχουν τα απαραίτητα εργαλεία. Είναι κάτι που, εν πάση περιπτώσει, εμείς το κάνουμε με χαρά, αλλά πάντα, πάντα με μια ποιότητα που θα αφορά το ζαχαροπλαστείο. Τα βούτυρα, ας πούμε, που χρησιμοποιούν τα ζαχαροπλαστεία στη Θεσσαλονίκη και οι καλοί ζαχαροπλάστες είναι τόσο εξαιρετικά που καμιά φορά στο retail, στο κομμάτι δηλαδή των υπεραγορών, δεν θα μπορούμε να τα βρούμε σε αυτή την ποιότητα. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν φέτος να φάμε γευστικά νόστιμα γλυκά. Το κόστος είναι το ίδιο με όλες τις προηγούμενες χρονιές, δεν έχει ανέβει τίποτα και πιστεύω ότι με μια τιμή, για να δώσουμε και έτσι και ένα νούμερο στους κουραμπιέδες που είναι από 11 έως 14 ευρώ
και πέφτουν γύρω στα 30 κομμάτια στο κιλό και στα μελομακάρονα που είναι από 10 έως 13-14 με έναν αριθμό επίσης αντίστοιχο σε ποσότητα, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Η δε βασιλόπιτα που θα έρθει μετά, δεν νομίζω να προλάβουμε να τα ξαναπούμε μέχρι την πρωτοχρονιά, θα κυμανθεί πάλι σε μια τιμή από 10 έως 14 ευρώ και ξέρετε μια, τι ωραίο φέτος θα γιορτάσουμε πραγματικά οικογενειακά Χριστούγεννα και το τραπέζι μας θα πρέπει να έχει και τα παραδοσιακά αυτά γλυκά και τις δίπλες και τα ισλί και φυσικά και ένα πανετόνε ή ένα κρίστόνε που μπορεί να έρχονται από αλλού αλλά φτιάχνονται στη Θεσσαλονίκη, νομίζω θα μας κάνουν να έχουμε αν μη τι άλλο οικογενειακά και γλυκές γιορτές. Και να θυμόμαστε, για να θυμηθούμε μάλλον ότι τα Χριστούγεννα είναι κυρίως καταρχάς οικογενειακή γιορτή και μετά είναι όλα τα άλλα. Πρόεδρε, κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις συμβουλές αλλά και για τα οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύσαμε στην αρχή και την τάση της αγοράς. Πραγματικά η πόρτα του Euro Channel είναι πάντα ανοιχτή τόσο για εσάς όσο και για όλους τους ανθρώπους οποίους εκπροσωπείτε. Πραγματικά σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν σήμερα εδώ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι επειδή ξέρω ότι έχετε ένα εξαιρετικό κοινό που σας παρακολουθεί, που είναι και πολυπληθές αλλά και είναι και ποιοτικό, θα έλεγα ότι τέτοιου είδους συζητήσεις βοηθά να ξεκαθαρίζουν λίγο στη συνείδηση των ανθρώπων ποιοι είναι οι επαγγελματίες που πρέπει να στηρίζονται. Για μένα την επόμενη μέρα θα την ξεπεράσουμε όλοι μαζί στηρίζοντας τις μικρές επιχειρήσεις που κάθε μέρα φροντίζουν να παρέχουν ποιοτικά προϊόντα σε εξαιρετικές τιμές. Σας ευχαριστούμε και πάλι, κύριε Παπαδόπουλε.